lobbying ουσιαστικά είναι κάθε έμεση ή άμεση επικοινωνία που λαμβάνει η χώρα είτε με αμοιβή είτε χωρίς αμοιβή από τρίτα άτομα, είτε και από τα άτομα που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα και τα οποία αυτά άτομα στοχεύουν στο να επηρεάσουν δημόσιες πολιτικές. Να επηρεάσουν δηλαδή ένα νομοσχέδιο, μία απόφαση και να προωθήσουν με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις που εκπροσωπούν. Τρίτο πρόσωπο σημαίνει ουσιαστικά όταν κάποια επιχείρηση, κάποιος φορέας προσλαμβάνει έναν ειδικό λομπίστα, ας το πούμε, σύμβουλο επικοινωνίας, για να προωθήσει τις θέσεις του πελάτη του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα lobbying, της lobbying βιομηχανίας είναι η καπνοβιομηχανία, για παράδειγμα, οι οποίοι επί δεκαετίες προσπαθούσαν να φρενάρουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναγράφονται στα πακέτα των τσιγάρων τα μηνύματα περί του πόσο κακό κάνει το κάπνισμα. Και υπήρχαν περιπτώσεις όπου, και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που θεσμοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μητρό Διαφάνειας για το Lobbying σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ανακαλύφθηκε ότι αυτές οι βιομηχανίες, οι καπνοβιομηχανίες, είχαν πιάσει αρκετούς ευρωβουλευτές, σε κάποιες περιπτώσεις τους είχαν δωροδοκίσει κιόλας, ώστε να παρουσιάσουν έτσι τις προτάσεις των εταιριών αυτών ως τροπολογίες που προέρχονταν από ευρωβουλευτές. Το lobbying που ασκούν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών όπως το Vouliwatch αλλά και άλλες πρέπει κατά την άποψή μας να βασίζεται και αυτό στις έννοιες της διαφάνειας αλλά και της συμμετοχής. Πώς? Εμείς για αρχή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα, μίνι κύμα τέλος πάντων υποστηρικτών των θέσεών μας, δηλαδή το πρώτο βήμα είναι να πείσουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας ότι το χύψη είναι σωστό και πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, και αφού έχεις δημιουργήσει έτσι αυτή την, αναδείξει το ζήτημα στην κοινωνία, το δεύτερο βήμα είναι να δημιουργήσεις συνέργειες. Δηλαδή να βρεις άλλους φορείς οι οποίοι ενδεχομένως να στηρίζουν αυτή τη θέση και μετέπειτα ως ομάδα φορέων που υποστηρίζεται και από ένα μεγάλο κοινό να αρχίσει η διαδικασία της όχλησης, αν θέλετε, των πολιτικών προσώπων, είτε μέσω κοινών επιστολών, ανοιχτών κτλ. Και σε δεύτερο βαθμό, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα, να γίνει και κάποια έτσι, συνάντηση ουσίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε lobbying, εμείς οι μικροί, οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, να προσπαθούμε να γινόμαστε όσο περισσότεροι γίνεται. Γιατί όσο περισσότεροι γίνεται, τόσες περισσότερες δυνατότητες έχουμε και πιθανότητες έχουμε να ακουστούμε. Και από εκεί και πέρα να τα δημοσιεύουμε όλα, βήμα-βήμα, το κάθε βήμα δηλαδή που κάναμε, στείλαμε επιστολή, κάναμε μια συνέργεια, μιλήσαμε εκεί, ούτως ώστε να δημιουργείται και ένα story, μια ιστορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για μας που δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα ή την προσβασιμότητα, τέλος πάντων, στα κέντρα λήψης αποφάσεων.